Σταύρος Τζίμας, συγγραφέας, αρθρογράφος στην Καθημερινή, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζίμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κύριε Τζίμα, επειδή και το συγγραφικό σας έργο έχει να κάνει με τα Βαλκάνια, θέλω να μου σχολιάσετε το γεγονός με τα Σκόπια. Ο Χριστιάν Μητσόσκι, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, επιμένει στον όρο Μακεδονία και από την αντιπολίτευση αλλά και από ένα κύκλο δημοσιογράφων η αντίδραση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θεωρείται χλιαρή. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, επιμένει. Αυτό ήταν το Βεμερό. Το Βεμερό ήταν ένα και παραμένει ένα εθνικιστικό στον πυρήνα του κόμμα. Αυτό είχε στο πρόγραμμά του. Στο πρόγραμμά του ένα από τα σημεία της ατζέντας του που τα είχε σε υψηλή θέση ήταν και αυτό, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, το θέμα της συμφωνίας με την Βουλγαρία και με την Βουλγαρία. Οπότε τώρα που ήρθε στην εξουσία και ήρθε στην εξουσία όχι γιατί η πρότασή του, η πολιτική πρόταση συνολικά για τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν ελκυστική στην κοινωνία, αλλά για τον απλό λόγο ότι οι κυβερνώντες, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και οι σύμμαχοί του κατέρευσαν κυριολεκτικά και κατέρευσαν και με κρότο κιόλας και έτσι αναγκαστικά και έτσι η εξουσία ήρθε στα χέρια των εθνικιστών. Τώρα θα πρέπει να υλοποιήσουν, ήρθε η ώρα δηλαδή από τη στιγμή που ορκίστηκα την Κυριακή, να βάλουν μπροστά να υλοποιήσουν κάποια πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε την οικονομική ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση του κράτους δεν είναι τόσο εύκολο και ούτε θα φανεί από την πρώτη στιγμή στον πολίτη ότι είναι κοντά η στιγμή που θα τα υλοποιήσει αυτού του είδους τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και χρειάζονται χρόνο. Το πιο εύκολο είναι να βγει και να πει μετά ότι εγώ αφισβητώ τη συμφωνία των Πρεσπών, ανέφερε και το πρόγραμμά μου, και ορίστε τώρα το υλοποιώ. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, ότι θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει την συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, μένει να δούμε το τι θα γίνει στην πορεία. Μέχρι πού τι μπορεί να κάνει. Καταρχήν, δεν μπορεί σίγουρα είναι να αλλάξει το όνομα της χώρας. Επισήμως, η χώρα στο διεθνές επίπεδο είναι καταχωρημένη ως Βόρεια Μακεδονία. Στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ, στον Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε όλα τα διεθνή φόρα είναι αναγνωρισμένη ως τέτοια. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Και δεν αλλάζει διότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, αλλά κυρίως είναι διεθνή συνθήκη πλέον αυτό το πράγμα, η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι διεθνή συνθήκη, διότι έχει βάλει την υπογραφή του εκτός από τον ΖΑΕΦ και τον Τσίπρα, κάτω από το κείμενο, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Μάθιου Νίμιτς, που σημαίνει ότι είναι πλέον διεθνή συνθήκη, η οποία κατησχύει, δηλαδή είναι υπεράνω του εσωτερικού δικαίου της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό είναι τελειωμένο. Τι γίνεται όμως, Ελλάδα, κύριε Τζίμα, τι γίνεται όμως όταν το ένα μέρος καταπατά τους όρους της συνθήκης? Όλοι όσοι πίεσαν προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε τώρα να αναλάβουν ένα ρόλο? Ναι, μισό λεπτό, ναι, θα το εξηγήσω. Τι πάει να κάνει τώρα ο ίδιος? Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει για το εξωτερικό, πρώτον. Δεύτερον, καταλαβαίνει ότι τα δημόσια έγγραφα, όλα τις χώρες, τα διαβατήρια, οι ταυτότητες, όλα αυτά τα πιστοποιητικά πρέπει να γράφουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο όνομα της Βόρειας Μακεδονίας. Έτσι, προσπαθεί όμως αυτό το έργα όμνες που λένε για όλες τις χρήσεις που έχει συμφωνηθεί και στο δημόσιο λόγο, στον προφορικό. Τώρα το τι θα λέει ο καθένας στο σπίτι του, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει η συνθήκη. Αυτός προσπαθεί
τώρα να το αμφισβητήσει στον προφορικό λόγο, στο εσωτερικό μόνον. Γιατί αν πάει στο εξωτερικό θα πάρει τις φάπες του. Θα πάει μεθαύριο στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να λέει Μακεδονία. Εκεί θα του πούνε περνά έξω. Αντιλαμβάνεστε και τι πάει να κάνει τώρα, δηλαδή να ακυρώσει στην πράξη μέσα, μέσω του προφορικού λόγου, την εφαρμογή στο εσωτερικό. Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι άλλοι, οι σύμμαχοι. Οι σύμμαχοι φαίνεται, και εκεί προσπαθώ να ερμηνεύσω και την χαλαρή μέχρι στιγμής στάση και της ελληνικής πλευράς, φαίνεται ότι του έχουν δώσει ή του δίνουν ένα περιθώριο χρονικό στην αρχή, μια προθεσμία, έτσι ώστε σιγά σιγά να εκτονωθεί η ίδια η κυβέρνηση, να υποστηρίξει αυτά που θέλει στο ακροατήριό της μέσα ότι ενά εγώ αμφισβητώ, και σιγά σιγά μετά να αρχίσει η μέθοδο, η κυβίστηση μέσω της διολίσθησης, κοινώς η κολοτούμπα. Δεν μπορεί να κάνει παραπάνω πράγματα, δεν μπορεί να το τραβήξει αυτό το πράγμα, διότι θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το συνεχίσει αυτό, υπάρχουν κάποια κεφάλαια που πρέπει να ανοίξουν σιγά σιγά, για να, όταν θα ανοίγουν κάποια κεφάλαια, θα έρχεται και χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Βόρεια Μακεδονία. Αν η Ελλάδα σηκώσει το χέρι και πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ καταπατά το κεκτημένο το ευρωπαϊκό, μπλοκάρουν τα κονδύλια, μπλοκάρονται τα κεφάλαια, μπλοκάρονται και τα κονδύλια. Άρα εκεί θα τσούξει και θα πονέσει πάρα πολύ. Είναι αποφασισμένος, είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό το πράγμα? Πολύ αμφιβάλλω. Πάντως για την ώρα υπάρχει, η Αθήνα το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να περπατήσει αυτό το πράγμα με αυτό το πράγμα, με αυτή την τακτική προς την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να συνενέσει η Αθήνα σε αυτό, και όταν θα έρθει η ώρα για το άνοιγμα των κεφαλαίων, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα μπλοκάρει την ευρωπαϊκή του πορεία, το άνοιγμα των κεφαλαίων, τότε θα μπορεί η Αθήνα, νομιμοποιήτως κράτος μέλος, να υποβάλει, να τον μπλοκάρει αυτό το πράγμα. Τώρα, για την ώρα, εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι του στέλνουν τα μηνύματα και του δίνουν μια περίοδο χάριτος, όπως οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Μεθαύριο δηλαδή που θα πάει στο ΝΑΤΟ, θα είναι πολύ σκληρή η νατοϊκή σε αυτό το πράγμα. Πρώτον, και δεύτερον, και όταν θα πάει σε κάποιο συμβούλιο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κάποιες επιτροπές, θα είναι το ίδιο σκληρή, ίσως και περισσότερο σκληρή και εκείνη. Άρα λοιπόν δεν είναι μονόδρομος για αυτόν πια, σιγά σιγά, αλλά προτιμούν και οι σύμμαχοι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και γενικότερα και το Βερολίνο, το Παρίσι, να το πάνε, αν μου επιτραπεί η έκθεση, η έκφραση, λαό-λαό, σιγά σιγά. Κύριε Τζίμα, για να το συνδέσω και με το επόμενο ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε, δεν είδαμε όμως κάτι ανάλογο για αυτό που είπατε, ότι σιγά σιγά ανοίγουν τα κεφάλαια, πέφτει χρήμα, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είδαμε κάτι ανάλογο και στην Αλβανία με την υπόθεση Μπελέρη? Και για να απαντήσετε συνολικά, εδώ θέλω να μου το συνδέσετε. Υπάρχουν αρκετοί που συνδέουν την αντίδραση των Σκοπίων με την αγκύλωση που έχει η Αλβανία στο θέμα Μπελέρη και μιλούν για μια περικύκλωση, επειδή όλοι ξέρουν τις σχέσεις που έχει η Τουρκία και με τα Σκόπια λόγω του Ισλάμ και με την Αλβανία, και δεν βλέπουν την ανάλογη αντίδραση σε αυτή την περικύκλωση. Ποια είναι η γνώμη σας? Όχι, εγώ δεν διαβάζω έτσι τις εξέλιξεις, και δόξα τω Θεώ ασχολούμαι 30 χρόνια με αυτά. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το Βέμερο είναι άλλη ιστορία, έχει άλλη φιλοσοφία, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Ο Ράμα έχει άλλη στρατηγική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, πάντως τα οποία είναι καρφιά στο πλευρό της Ελλάδας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα, αλλά εγώ δεν μπορώ να δω κάτι έτσι κοινό, κάποιο κέντρο που να συντονίζει αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να πούνε ότι πίσω από όλα αυτά είναι η Τουρκία, μας περικυκλώνει και τα λοιπά. Εντάξει, με την Αλβανία ίσως υπάρχει αυτό το ζήτημα, ή αν δεν είναι, διευκολύνει τη στρατηγική γενικότερα της Τουρκίας
στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή, το να έχει μια Ελλάδα η οποία θα έχει ανοιχτά μέτωπα και με τη Βόρεια Μακεδονία και με την Αλβανία και δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλο. Αυτό, κύριε Τζίμα, συγγνώμη για να συμπληρώσω κάτι, αυτό το λέω γιατί και η στρατιωτική συνεργασία στην Αυλώνα και οι σχέσεις που υπάρχουν ευρύτερα στην Αλβανία είναι τέτοιες που ήρθε να επικαθίσει και το θέμα Μπελέρη που ενισχύει αυτή την άποψη. Η στρατιωτική συνεργασία της Τουρκίας με την Αλβανία είναι παλιό φαινόμενο και δεν έχει καμία σχέση με το Μπελέρη, με την υπόθεση Μπελέρη που θέλουν να τη συνδέσουν. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί να συνδέονται αυτά τα πράγματα. Σίγουρα όμως η Τουρκία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αλβανία, γιατί θέλει να έχει ένα προγεφύρωμα δικό της στην Αδριατική θάλασσα και ένα καρφί στην πίσω πλευρά της, στην πλάτη της Ελλάδας, από τα δυτικά. Το θέλει σίγουρα αυτό το πράγμα και η οικονομία χτίζει μια στρατηγική τόσα χρόνια, η οποία έχει εκφραστεί κυρίως με το μπλοκάρισμα της ΑΟΣ από πλευράς Αλβανίας, που το έχουν ομολογήσει ανοιχτά και ο Μπερίσα ο ίδιος βγήκε και κατήγγειλε ότι η υπόθεση της ΑΟΣ, ενώ είχε υπογραφεί, υπήρχε συμφωνία μεταξύ της Αθήνας και των Τυράννων επί Μπερίσα, ήρθε ο Έντι Ράμα τον μπλόκαρε γιατί ήταν απέτηση της Τουρκίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ράμα ο ίδιος λέει ότι του αρέσει πολύ η αγκαλιά του Ερντογάν, ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος και η Τουρκία το θέλει αυτό το πράγμα να εγκατασταθεί και στρατιωτικά, διότι έτσι έχει παρουσία στους θαλάσσιους δρόμους της Αδριατικής, ελέγχει τα στενά του Οτράντο. Έχει μάτι δηλαδή από εκεί τα στενά του Οτράντο, τα στενά της Κέρκυρας και την κεντρική Μεσόγειο. Θέλει οπωσδήποτε να τουρκοποιήσει την Αλβανία και αυτό επιχειρεί να το κάνει και μέσω της θρησκείας. Η υπόθεση όμως Μπελέρη είναι μια άλλη υπόθεση. Όταν κατανοητό αυτό, που αποσταθεροποιεί τις ελληνοαλβανικές σχέσεις και αυτή, και αυτό ενδεχομένως να διευκολύνει την Τουρκία. Αλλά άμεση σύνδεση, εγώ να έβαλα το Ράμα να χτυπήσει οι Τούρκοι τον Μπελέρη τώρα, και αυτό δεν το βλέπω. Αυτό το είναι κατανοητό όπως το διατυπώνεται. Αυτό όμως που πολύ σωστά μας υπενθυμίσατε με την συμφωνία που είχε γίνει με την ΑΟ και την ομολογία Μπερίσα, σίγουρα θα έχει να κάνει με την επίδραση που έχει η Αλβανία στα Σκόπια και όταν αργότερα μπουν και τα δύο κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν το δικαίωμα βέτο, αυτό ενδεχομένως να δυσκολεύει τα πράγματα. Δεν ξέρω από πού αυτή τη θεωρία, εγώ δεν την εστερνίζομαι, διότι αυτή τη στιγμή η Αλβανία τα τύρανα στην πολιτική ηγεσία στα Σκόπια, δεν έχουν καμία στη νέα κυβέρνηση, δεν έχουν επιρροή, διότι οι Αλβανοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση αυτή μαζί με το Βεμερό του Μίτσκοσκι είναι της απολύτου επιρροής πρώτον της του ηγέτη του Κωσόβου, του Αλμπίν Κούρτη, που είναι στα μαχαίρια με τον Έντι Ράμα, και δεύτερο, το ένα κόμμα που συμμετέχει, το Μπέσα, το κόμμα, ένα από τα κόμματα τα αλβανικά, είναι το θεωρούν τουρκοδίαιτο στη Βόρεια Μακεδονία. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να συσχετίσω δηλαδή να υπάρχει ένας άξονας αυτή τη στιγμή Σκοπίων και Τυράννων. Κατανοητό. Κύριε Τζίμα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση που μας κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.